Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια είδηση που αφορά την τσέπη μα με τον Βασίλη Τσεκούρα. Γιατί, Βασίλη, συνεχίζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι, λέγαμε τι τελευταίε ημέρε Πόπι, ότι χτίζεται ένα πακέτο φορολαφρύνσεων για τα επόμενα χρόνια ενώ και τη ΔΕΘ. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο το Υπουργείο Εργασία καταθέτει στη Βουλή μια τροπολογία με την οποία επεκτείνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων κατά τρει ποσοστίε μονάδε και το 2022. Σου θυμίζω το πλαίσιο ίσχυε μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου του 2021. Γι' αυτό και οι μισθωτοί είχαν δει μια έμεση αύξηση του μισθού από τις αρχές του από τι αρχέ του έτου. Άρα λοιπόν θα διατηρηθεί αυτή η μικρή αύξηση στο μισθό των μισθωτών και το 2022, ενώ αντίστοιχο όφελο θα έχουν και οι εργοδότε. Μάλιστα. Μικρή αύξηση λε. Έρχονται και αυξήσει στο ηλεκτρικό ρεύμα από την άλλη. Έρχονται και αυξήσεις στα προϊόντα, ή υπάρχουν μάλλον αυξήσει στα προϊόντα. Άρα, μάλλον έρχονται σε μία ή άλλη. Ή ίσω βγαίνει ακόμη χαμένο ο πολίτη, ο καταναλωτή.